Γιώτα μου, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα σας. Στα δύσκολα ζήνα θα πάμε τώρα, από τα τρυφερά στα δύσκολα, καθώς ξεκίνησε σήμερα η δίκη για ένα έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με θύμα μια 36χρονη μητέρα τριών παιδιών και θήτη, έναν 38χρονο ειδικευόμενο αγκιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εκεί ζήνα να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, ο ειδικευόμενος γιατρός με σκοπό να σκοτώσει την 36χρονη μητέρα της χορήγησε ενδοφλέβια δύο ουσίες σε ιδιαίτερο χώρο του νοσοκομείου, με συνέπεια να προκληθεί αναπνευστική καταστολή και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή. Ακολούθως έβαλε το σώμα της μέσα στο αυτοκίνητό της, το μετέφερε, οδήγησε στη Χαλκιδική και το πέταξε σε Χαράδρα, όπου και βρέθηκε μία εβδομάδα αργότερα, στις 3 Μαΐου του 2017. Ο ίδιος πριν την έναρξη της διαδικασίας στο κρατήριο, της εξέτασης των μαρτύρων δηλαδή, δήλωσε αθώος για μία ακόμη φορά και απέδωσε το θάνατό της σε ιατρικό λάθος. Είπε ότι 11 μήνες είναι φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Ενώ αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή από τις 10.30 περίπου, εξετάζεται ο σύζυγος της 36χρονης μητέρας. Μάλιστα. Γιώτα μου, σε λίγο θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Βρίσκεσαι από χθες στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάνει όλο το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και πάλι. Θέλω να σας πω το εξής, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Θέλω, αν έχω...